Τι έγινε, ποιος σου χτυπάει? Όπα! Ο Ντένις! That was my spot! Ο Ντένις ο μικρός από το... Gas station, παιδιά, μας έβαλε φωτιά! Το τσογλάνι είναι χειρότερος από ότι ήταν ο μικρός ο Ντένις. Όπα, τον προσβεστήρα να που χρειαστήκε. Έλα, 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 θα το μάθω. Σβήσε! Σβήσε, σβήσε φωτιές! Προχωρά... Όπο, όπο, το PC, τα πάντα, καίκανε! Τα αρχεία εδώ! Το άλμπουμ του παππού, του μπαμπά! Όχι ρε φίλε! Όχι! Να σώσουμε το τέτοιο, το journal! Κάτσε πάνω να το πάρουμε! The door. I gotta reach the door. Πού είναι η πόρτα? Όχι η πόρτα! Καταστράφηκε! Όχι ρε φίλε, και μόλις άρχισε. Πρέπει να βγούμε προς την πόρτα. Έλα να ανοίξουμε ένα διάδρομο. Έλα, έλα. Έλα! Δεν μπορούμε να σάνουμε τώρα. Γιατί έγινε, πώς αρχίσαμε έτσι στο νέο επεισόδιο? Λιποθυμήσαμε. Όχι ρε φίλε. Μερικές μέρες αργότερα επιστρέψαμε πίσω στο γκαράζ, το οποίο έχει και καταστραφεί. There's nothing left. Δεν έχει μείνει τίποτα πίσω. Η Κλάρα. How are you holding up? Clara, τι να κάνω ρε Κλάρα τώρα. Χάσαμε τα πάντα. I'll do my best to find a way to cover the damages. Have you got any money left? Yes. Έχω λίγα. Then the first step should be cleaning the mess inside the garage. Use your PC to start. Ωρε Κλάρα. Πόρε παιδιά, καταστράφηκε όλο τον γκαράζ μας ρε. Αυτό που είχε χτίσει ο μπαμπάς με τόσο υδρότα, κόπο και πόσα χρόνια δουλειάς με την καντίνα, καταστράφηκε με ένα κολόπεδο, ένα Ντένις εδώ πέρα. Okay. Επειδή του κλέψαμε το σημείο, λέει. You should be able to see a new tab called decorations. Έχουμε ένα καινούριο για τον γκαράζ. Ωρε φίλε. Decoration. Έχουμε walls και decoration. You can see all of the parts of your garage that can be customized. You should be able to clean all six garage parts. Φτιάξουμε το sleeping area. I'll try. Με 25 δολάρια. Το ξαναφτιάξαμε εδώ το κουβούκλιο, παιδιά, που κοιμόμασταν. Map area. Την περιοχή εδώ που ήταν ο χάρτης. Την καθαρίσουμε. Να τα βάλουμε όλα στην τάξη. Γιατί είχε και κάποια σαβούρα μέσα. Το neon LED, το wall. Neon wall. Θα βάλουμε κάτι επιγραφές μετά εδώ. Το γραφιάκι μας θέλει επιγόντως ανακαίνιση και μετά μπορούμε να το κάνουμε και άλλα πράγματα. Θα βάλουμε λουλούδια μέσα και διάφορα. Τώρα για αρχή το συμμαζεύεις, τώρα τα καμένα δεν θα έχουμε τίποτα μέσα. Δεν θα ήταν όπως ήταν του μπαμπά ήδη. Όπως τα άφησε. Έχει καταστραφεί και καταλαβαίνετε ότι πρέπει να το ξαναφτιάξουμε πάλι την αρχή. Να κάνουμε τη μπάζα μας και να το φτιάξουμε από την αρχή. Και το workshop εδώ. Εδώ το workshop είχε και εργαλεία ο μπαμπάς. Εδώ προς το παρόν βάλε αυτά εδώ πέρα, το συμμαζέψουμε. Starting to feel a bit better. I got one more thing for you in the meantime. What can I do? Ωραία, το συμμαζεύτηκε. A side job. I know a guy who's looking for help. I have informed him that you might be interested and he should call you. All right. Thank you, Clara. We'll be in touch. Παιδιά, είχαμε τη δικιά μας επιχείρηση σαν καντίνα. Και τώρα, επειδή ήρθε εκείνο το τσογλάνι ο Ντένις, μας έκαψε το τέτοιο και η Κλάρα μας βρήκε... Στο Λουτσιάνο. Εγώ είμαι. Ιταλός. Ιταλός, κάτι τέτοιο. Ωραία. Αμέ, αμέ. So, where do I start? First, let's deal with the paperwork. You need to send me a job request on your PC. Ωραία, στείλουμε αίτηση. A tab called Jobs should be now available on your PC. Στο Λουσιάνο, καλά είπα, Ιταλός είναι. Και έχει κι άλλα. Έχει και δουλειά για την Κλάρα. Έχουμε δουλειά εδώ πέρα για τον Λουσιάνο και έχει και κάποια στιγμή για το Τζο. Α, μπορούμε να δουλεύουμε το βράδυ στην Κλάρα. Το πρωί, το μεσημέρι. Το πρωί μέχρι το απόγευμα στο Λουσιάνο και το απόγευμα στο Τζο. Α, το δούμε. Take the job. Από 75 με 125 συν τα tips. Αναλόγως πόσο θα δουλεύουμε δηλαδή, συν το
φιλοδόρημα που θα παίρνουμε από τους πελάτες. Πήγαμε στο μαγαζί του Λουσιάνο σήμερα. Έλα ρε φίλε, ωραίο μαγαζάκι. Ω, θα φτιάχνουμε πίτσα. Ο Λουσιάνο. Έλα, έλα. Καλή φασούλα το έχουν κάνει όμως. Νάτος ο Λουσιάνο. Ωραίος, ωραία πίτσα. Νταρτάνα, ε. Τέτοια ζύμη. Να, ο Λουσιάνο. Welcome to my small slice of the world, boy. Πού είναι ο Λουσιάνο? Wow, not that small. You have a lot of equipment here. Έχει εξοπλισμό. Έχει τη μπίζα. Πού είναι ο Λουσιάνο τώρα? For sure. Moreover, Μαργαρίτα. Λοιπόν, παιδιά, στο σημερινό επεισόδιο, από ό,τι καταλάβαμε, θα φτιάχνουμε ιταλικά πιάτα. Πίτσα, κυρίως. Ωπα. Κάτσε να ανοίξω λίγο το φώταγο, να βλέπουμε λίγο παραπάνω. Red button to turn it on. Keep in mind that red it's button. Powered by gas. Α, γιατί για το φούρνο λέει. Out of gas. Κάτσε το φουλάρουμε. Τέλεια. Ο φούρνος είναι... αυτός είναι φριτέζα πάλι. Ο φούρνος είναι αυτός που είχαμε κι εμείς. Λογικά, παιδιά, αυτό είναι, ε. Και λοιπόν, έχουμε την πρώτη μας παραγγελία, Μαργαρίτα, να δούμε τι πράγματα θέλει. Θέλει back pizza, οπότε εδώ για φύγουμε. Το ψυγείο το έχει αλλάξει, θες αυτός. Α, το φούρνο θέλουμε να προθερμάνουμε, παιδιά. Ωραία. Εδώ ήταν ο φούρνος, δεν τον είχα δει καν. That's right. I have some experience. Va bene. So, here you can see my beautiful oven. It's the only right place to bake Italy. Pizza. Got it. Remember, an oven needs sometimes to get the right temperature. Ωραία, πρέπει να πιάσει τη θερμοκρασία. If it's not necessary, or ωραία. You would lose it. I'll keep that in mind. Now, you need to take the pizza dough out of the fridge and spread ωραία. It out on the assembly table. Okay. Το fridge είναι εδώ, παιδιά. Each product is placed in a drawer suitable for the type of the kitchen it is used in. You can find pizza dough in the drawer called Italy. Έχουμε μορταδέλα, έχουμε μανιτάρια, έχουμε λουκάνικο, πικάντικο, τι είναι αυτό, μοτσαρέλα και πιπεριές. Μας άφησε και το ρόλερ. Perfecto. Ωραία, το ρολάρουμε. Ανοίγουμε τη ζύμη με λίγα λόγια, παιδιά, σήμερα. Έτοιμος. Πίτσα σως... Πού είναι? Α, έχει Ασία, έχει Ιταλία και έχει και Αμέρικα για άλλα πράγματα. Α, έχει καλή καντίνα εδώ. Λοιπόν, πού είναι? Το tomato sauce εδώ είναι τα σώσεις. Άρε φίλε, τα έχει πολύ οργανωμένο ο Λουσιάνο. I have left you a Α, η μεγάλη αυτή ήταν για το... για τη σως. Σόπα ρε φίλε, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Έχουμε και κουτάλι, μας έφερε. Ωπα. Ωπα, τέλειο. Don't forget to add a few pieces of cheese. Θα κάνουμε πίτσα. Okay, pick up some mozzarella. Mozzarella slice. Cut it into 4 equal pieces. And add on top of the pizza. Ωπα, εδώ το κόψιμο. Πού πάω, στο μπάγκο. 1, 2, 3, 5 το έκανα. Δεν πειράζει. Μοτσαρέλα. 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 And some mozzarella. I think I have everything. Now take out the pizza peel. Prepared pizza can be only moved with the peel. Capisci? Peel. I'll keep that in mind. Great. Pizza peel που είναι? Tool menu. Ah, tool menu. Ah, με το φιάρι. Time to make our beauty. Σόπα ρε φίλε. Remember, when you make pizza, you need to keep your eyes on it. The temperature is high, so it can quickly turn into burnt charcoal. No worries, Luciano. I'll be vigilant. Oh. Did it work? Yes. The oven is super hot. In the meantime, you can prepare the pizza box on the raw table. Pizza. Good idea. Πόσο το θέλει αυτός? Κανονικά baked pizza. Οπότε μόλις βάλεις σε baked pizza το βγάζουμε. Άρε, ιταλική κουζίνα σήμερα. Μέσα στην ατυχία μας μαθαίνουμε και νέα πράγματα, παιδιά. Now we need to put our treasure into the box. Box. Ωραία. Βάλ' το εδώ.
Και πίτσα μόνο με το φτιάρι, με το πατόφιαρο. Βάλ' τη μέσα. Ωραία. Έτοιμος φιλαράκι μου. Πάρ' το. 16 ευρώ η πίτσα. Καταλαβαίνετε ότι άμα βάλουμε και στο δικό μας το φορτηγάκι, αν το ξαναπάρουμε πίσω ή αν πάρουμε κάποιο καινούργιο, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό που μας το έκαψε το Ροντένις, θα έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. 19 ευρώ πήραμε. Δεν πήραμε 16 ευρώ εμείς, 3 πήραμε εμείς. Μπραβίσιμο. Λοιπόν, επόμενος πελάτης, τώρα λογικά θα μας έχει και άλλα πράγματα να κάνουμε. Για να δούμε, για να δούμε τι θα δούμε. Έλα φιλαράκι μου, κάνε την παραγγελία σου γρήγορα. Λουτσιάνο, είναι η σπεσιαλιτή του Λουτσιάνο. Ωραία, θα το κάνω μόνος μου, Λουτσιάνο, το έχω πιστεύω. Άφησέ με πάνω μου. Λοιπόν, ρόλερ. Πατάμε, ανοίγουμε φύλλο. Ωραία. Ένα, δύο, έτοιμο. Λοιπόν, σως το κουτάλι και απλώνουμε τη σαλτσούλα μας, παιδιά. Αυτή είναι η σπεσιαλιτέ του Λουτσιάνο. Οπότε βάζουμε μοτσαρέλα slice, ένα. Μοτσαρέλα, παρακαλώ. Κάτσε, γιατί είχα ένα. Ένα μοτσαρέλα slice. Άσε το εδώ, γιατί δεν μπορώ να το πάρω. Mushroom. Μαχαίρι και πόσα slice θέλει. Ένα. Θέλει και σαλάμι. Ένα, δύο, τρία. Πα. Άμα θέλει το κάνω και χοντρό και ψηλό και όλα. Ω, τα mushroom τι θέλουνε. Όχι. Απλά σου λέει άμα θες τα βάζεις κομμένα εδώ πέρα και τα βάζεις μέσα. Ένα mushroom slice μόνο. Ham slice, ωραία, σαλάμι. Ω, και το σαλάμι το κόβω. Λοιπόν, βλέπετε τι έγινε. Πρέπει να τα βάλουμε εδώ. Ωραία, βάζουμε εδώ λίγο τα γραμματάκια μας. Λοιπόν, μαχαίρι για να κόψουμε το ζαμπόν. Ας το γυρίσουμε έτσι. Παπ, παπ, παπ. Χοντρές πλέτες για να το νιώθει ο πελάτης. Έτοιμος. Βάλει και τα υπόλοιπα πραγματάκια μας εδώ. Ωραία. Όμορφα. Και την τελευταία φέτα βάλτε στην πίτσα. Θέλουμε πεπερόνι slice. Πω και πεπερόνι. Οπότε πεπερόνι ήταν αυτό, παιδιά. Που ήταν πολύ καλουκάνικο. Και πώς το κόβουμε τώρα αυτό. Κόψτε το έτσι. Λίγο χοντροκομμένο και θα το φτιάξει αυτός. Ορίστε. Τα βάζουμε στο δίσκο. Προετοιμασία είναι αυτός. Και το κομμάτι που θέλουμε εδώ. Chili slice, όλα τα θες ρε φιλαράκι. Τι έχει αυτό το Λουτσιάνο. Έχει όλο το μενού μέσα. Παπ, χοντροκομμένες έτσι για να το νιώσουμε. Μία. Όλο αυτό έκοψα για μία. Και ένα onion slice. Όχι αυτό. Το κρεμμυδάκι το έχει εδώ στα Αμέρικα. Λοιπόν, κόβουμε και λίγο κρεμμύδι. Όμορφα. Σερβίρουμε την πίτσα. Βάζουμε την πίτσα μας μέσα στο φούρνο. Κλείνουμε. Αυτό θέλει κράντσι. Οπότε το θέλει ένα στάδιο παραπάνω. Να είναι λίγο τραγανό. Οπότε βάζω και εγώ τα κρεμμυδάκια μου εδώ πέρα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, και τώρα περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Baked pizza. Οπότε περιμένουμε λίγο ακόμα για το φιλαράκι μας εδώ να θέλει λίγο τραγανή. Και είμαστε έτοιμοι με το φτιάρι, γιατί τώρα θα είναι έτοιμη, πιστεύω. Δεν θέλει παραπάνω. Μετά θα είναι καμένη. Ωραία. Παιδιά, πιστεύω είναι έτοιμη. Αφήνουμε λίγο εδώ, να πάρουμε λίγο το κουτάκι. Κλείνουμε. Πατόφιαρο, βάζουμε την πίτσα μας μέσα. Την κλείνουμε. Και τη σερβίρουμε. Και είναι έτοιμος. 20 4 ευρώ tip. Εδώ θα βγάλουμε περισσότερα tip από ό,τι βγάζαμε στο δικό μας, παιδιά. Λουσιάνο, αλλά λέει πώς κάτω. Ευχαριστώ, αφεντικό. Να είσαι καλά, φίλε μου. Ελπίζω να σ' άρεσε. Λοιπόν, τώρα άλλο παλικάρι. Χτύπα μια καλή να δω άμα μπορέσω. Vegetariana. Vegetariania. Vegetariana. Λοιπόν, αυτός είναι vegan. Θέλουμε τη ζύμη μας. Είχα κι άλλο δίπλα. Όχι, μοτσαρέλα είναι αυτό. Ωραία, ανοίγουμε ζύμη.
10 λεπτά δουλεύουμε. Λοιπόν, έχουμε και άλλη δουλειά. Η διαβόλα και η πεπερώνη. Δεν μας βιάζει κανένας, έχουμε χρόνο. Πίτσα, ωραία, σως. Πίτσα, σως. Γιατί το προηγούμενο επεισόδιο βιαζόμασταν και αγχωθήκαμε στο τέλος, τα καίγαμε, τα φτιάχναμε, τα ράναμε. Εδώ δεν είναι δικό μας, οπότε δεν μας νοιάζει κιόλας. Μοτσαρέλα slice, το οποίο έχουμε εδώ. Κόψε μοτσαρέλα εδώ, να βάλουμε στον άνθρωπο να το ευχαριστηθεί. Onion slice, έχω ένα onion slice εδώ. Tomato slice, δεν έχουμε παιδιά, είναι εδώ οι ντομάτες. Άσε λίγο τη μοτσαρέλα εδώ. Βρωμίζει και ο πάγκος, όσο ρίχνουμε πράγματα βρωμίζει. Και κόβω ντοματούλα. Παπ, παπ, παπ. Μία ντομάτα και μάστρουμ. Μάστρουμ έχουμε εδώ. Οπότε είμαστε κομπλέ. Βάλαμε και το μανιταράκι μας. Έχουμε βάλει σως, μοτσαρέλα, όνιον, ντομέτο και μάστρουμ. Πιστεύω είμαι εντάξει. Κλείνω. Τι θέλει, baked. Οπότε πάμε να πάρουμε και την δεύτερη. Πατάς εδώ, κάνει το ένα το άλλο. Αυτός τι θέλει baked, οπότε τελειώνουμε σε λίγο. Βάλει κι άλλο ένα κουτάκι δίπλα. Να φύγει ο ένας για να κάνουμε την άλλη δουλειά μετά, να μην ξέρουμε ότι έχουμε άλλον άνθρωπο. Να τα κάψουμε και τέτοια. Άνοιξα φούρνο εγώ και έπεσε η θερμοκρασία. Λοιπόν, αυτός είναι το νούμερο 3. Έφυγες φιλαράκι μου. Τέλεια, το αρέσει, good από ό,τι είδαμε. Και τώρα πάμε στη διαβόλα και την πεπερώνη. Διαβόλα είναι εύκολη μου φαίνεται. Ζύμη. Θα σε καθαρίσουμε λίγο τον πάγκο. Ωραία. Και πετάμε την πρώτη μας ζύμη. Δεύτερη ζύμη δίπλα. Ανοίγουμε και τις δύο ταυτόχρονα. Να κάνουμε ταυτόχρονα τις δουλειές γιατί είναι για ένα άτομο και οι δύο. Ωραία. Κουτάλι. Σως. Ωραία. Δεν πιστεύω να μην την προλάβουμε, παιδιά. Πιστεύω να θα είμαστε στο όριο. Άλλη μια κουταλιά για τη δεύτερη. Να πλώσουμε λίγο γρήγορα τη σως. Τέλεια. Πάμε να φτιάξουμε. Έχουμε 300 δευτερόλεπτα. Μοτσαρέλα slice. Έχω ένα εδώ. Θέλει και άλλη μοτσαρέλα slice. Τέλεια. Και πεπερώνι slice η άλλη. Η άλλη θέλει πεπερώνι. Chili slice. Ωραία, βάλαμε εδώ τις ντομάτες που θέλαμε. Ας το δω αυτό. Γαμώτα, αν μπορώ, αν πιάσω ένα δεν το ξαναφύγει. Chili και φύγαμε. Chili slice θέλει αυτή. Τα έχω βάλει όλα. Πιάσει και τη δεύτερη. Ελπίζω να μπορώ να ψήσω δύο ταυτόχρονα. Δεν μπορώ. Περιμένουμε. Νόμιζα να μπορούσα, γι' αυτό το έφτιαξα και ταυτόχρονα. Και έχουμε και μοσκίτο εκεπόλα. Δεν ξέρω τι είναι. Ιταλικά είναι αυτά τώρα. Λοιπόν, ποια έβαλα μέσα. Τη διαβόλα έβαλα τώρα μέσα. Τη διαβόλα έβαλα μέσα. Τη θέλει κράνση κιόλας. Περιμένουμε baked. Και έχουμε 250 δευτερόλεπτα για τη διπλή τη συνταγή. Και μετά, μόλις βάλουμε αυτή, φτιάχνουμε και την τρίτη. Να είμαστε έτοιμοι. Κράντσι αυτή. Έτοιμη κράντσι λοιπόν. Και βάζουμε την άλλη. Να καθαρίσουμε λίγο το μπάγκο μας. Γιατί είμαστε πεντακάθαροι. Εμείς έχουμε συνηθίσει. Ανοίγουμε τη ζύμη μας για την επόμενη παραγγελία. Και εδώ την είπαμε προσκύτο. Απροσούτο. Προσούτο μάλλον. Πίτσα σως. Όπα, θα βγάλουμε την πίτσα γιατί βγήκε baked. Ωραία. Τέλεια. Πιάσε, βάλε. Αυτή πάει στην παραγγελία νούμερο 4. Η διπλή. Έτοιμη κυρία μου. Good. Οπότε κάναμε καλά τη δουλειά μας πιστεύω. Βγάλε το επόμενο. Και έχει βρωμίσει λίγο, αλλά με βγάζει πιστεύω για την επόμενη. Λοιπόν, πίτσα σως. Για την προσούτο.
Όμορφα. Τι θέλει τώρα αυτό μέσα? Μοτσαρέλα slice, το τελευταίο μοτσαρέλα slice, ham και onion slice. Δεν έχω, θα πάρουμε. Όμορφα αυτό, ε. Πιστεύω μας θέλω. Κομπλέ. Κάτσε να βάζεις θερμοκρασία, 320, κομπλέ. Πάμε επόμενη. Εδώ crispy fries. Οπότε θέλει να βάλουμε λαδάκι. Γεμίσαμε λάδι. Ανοίγουμε. Και θέλει crispy fries με μοσαρέλα και... Ωραία. Πατατούλες έχουμε εδώ. Κούμποστες. Crispy fries, οπότε έχουμε. Ο άλλος πως την ήθελε, baked. Οπότε έτοιμος κι αυτός. Κλείνω και το φούρνο. Δίνουμε την παραγγελία νούμερο 5, προσούτο. Έφυγε. Good κι αυτοί. Έχουν πάει πάρα πολύ καλά σε όλες. Λοιπόν, crispy πατατούλες. Crispy, crispy, crispy. Θέλουμε να κόψουμε λίγο μοτσαρέλα. Τη μοτσαρέλα μας θα την κόψουμε σε κομματάκια. 2, 3. Έτοιμη. Και οι πατάτες μας είναι κομπλέ. Παίρνουμε τις πατάτες μας, βάζουμε εδώ. Να κλείσω το μάτι. Μοτσαρέλα slice από πάνω. Πολύ καλό πιστεύω θα είναι. Και σώσεις μαγιονέζα. Μάγιο, όμορφα. Στάξει και μία μαγιονέζα από πάνω. Και είμαστε έτοιμοι να τη σερβίρουμε. Στο νούμερο 6. Ήρθε και άλλη παραγγελία τελικά. 10 λεπτά μας είπε να δουλέψουμε. Α, μας έχωσε. Όπα, να τη δώσουμε την παραγγελία κιόλας. Ωραία, good, τέλεια. 2 ευρώ bonus εδώ. Και εδώ έχουμε μία διαβόλα και μία πεπερώνι. Οπότε κάτσε να καθαρίσω λίγο εδώ. Δεν το έχουμε ακόμα. Οπότε θα μας πει όταν είναι η ώρα ο Λουσιάνο ότι είναι βρώμικο. Να το καθαρίσουμε. Τώρα δεν ανακατευόμαστε εμείς με ξένα πραγματάκια. Κάναμε τη δουλειά μας εδώ και μόλις μας πει ο άλλος, το φτιάχνουμε. Now, οπότε... as the job is finished, it's time to clean everything. Yes, boss. You can start with the pizza oven. Take out the brush. Δεν έχω τελειώσει. From your tool wheel. Then you can start cleaning it thoroughly. Τελείωσα. Θα αφήνω. Έχουμε άλλη βόλτσα, όπως είδατε, που είναι για τον oven, για το φούρνο. Done, boss. Clean as a whistle. So now it's time for the other devices. Clean everything you have used and you're done. Εδώ τι έχει να καθαρίσει? Βάλει και αυτό. Έτοιμο αυτό. Και θέλει και τη φριτέζα. Τώρα μόλις το φτιάξα, το βάλω το λάδι, ούτε μια πατάτα δεν τη γάνισα. Αλλά αφού το λέει το boss, τι να τον κάνω. Job done, κάτσε να δούμε πόσα πήραμε, παιδιά. $147 πήραμε μαζί με τα 28-25, δεν καταλαβαίνω πόσα είναι, το tip. Λοιπόν, βάζουμε αυτό εδώ, κλείνουμε. Pick up the ingredient and use... Φεύγουμε. Exit door. Αφού μας λέει φεύγουμε, φεύγουμε. Και λοιπόν μας ξαπήρε. Thanks, ευχαριστώ, αγόρι μου, ευχαριστώ, boss. I got the news from a trusted man that the guy who did this to you owns a garage in the residential area. Thought you'd be interested. Nice to know. There is one more thing. Your food truck. It's totaled, right? Yes. Luckily, I have a few unused trucks in stock. That's a big favor, but I don't know if I can afford it right now. Don't worry about it now, boy. Someday, and the day may never come, there is for me. But until that day, accept this justice as a gift for your working at my restaurant. So, you saved my skin, boss. Psst. Take a look at the trucks and choose wisely. And by the way, they all have a pizza oven and special containers in the drawers where you can add the ingredients slices. The same as in my truck. Wow. You are going to become a pizzaiolo, my boy. So, that's how it is. Thanks, boss. From the bottom of my heart. Από τα βάθη της καρδιάς μου, όντως ευχαριστούμε το αφεντικό, το Λουτσιάνο, γιατί
μας έκανε μία προσφορά τώρα για βανάκι που είχε στην αποθήκη του. Είναι έτοιμα μέσα με πίτσα, oven, με ράφια, με τα πάντα. Οπότε διαλέγουμε ένα από αυτά τα τρία που θέλουμε. Λέω να πάρουμε το muscle truck. Λοιπόν, I hope you'll visit me again. Ήταν ήδη με το δικό μας. You can always count on a well-paying job here. Thank you. Thank you, boss. Everything, Luciano. Goodbye. So, now it's time to take care of the new truck. Πω πω, καινούριο truck. Πάμε να το κάνουμε λίγο customize. Μας έβγαλε λίγο από τη δύσκολη θέση ο Λουτσιάνο, να πούμε την αλήθεια. Customization, μπορούμε να το ξαναφτιάξουμε. Το βάψιμο θα το αφήσουμε. Layout. Είχαμε αυτό, παιδιά. Βάζω αυτό προς το παρόν. Που λέει, it is so unhealthy but I love that food boy. Λέει, είναι τόσο ανθυγιεινό αλλά λατρεύω αυτό το φαγητό, αγόρι μου, λέει ο μπαμπάς. Κάπως έτσι θα το παίξουμε. Απλά. Look at you. Α, 25. So, Luciano said residential area. Let's check it out. Κομπλέ. His reaction has consequences, Dennis. Α, πάμε στον Dennis. Ουχου! Γουστάρο, φύγαμε για το residential area. Τσεκάρτε λίγο, το φτιάξαμε λίγο, εντάξει είμαστε. Πάμε στο μέρος του Dennis, θα κάνουμε τσαμπουκά. Τι θα κάνουμε τώρα, θα κάνουμε σαματά. Ου, γουστάρο. Λοιπόν, αυτός που είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο, ο χάρτης έχει ανανεωθεί. Εδώ είναι Ιταλή, το ιταλικό του μαγαζί του Λουτσιάνο. Εδώ που βλέπουμε με γυαλιά και κουκούλα ένα εικονίδιο είναι ο Dennis. Οπότε όλο ευθεία. Μπορώ να πάω και δεξιά εδώ, αλλά όλο ευθεία δεξιά. Θα το βρούμε. Γιατί δεν πάει δρόμος από εδώ, είναι μονόδρομος. Λοιπόν, φύγαμε. Θα το βρούμε, δεν είναι και πολύ μακριά μας. Θα κάνουμε αντιπερισπασμό στο Dennis. Τα θέλει ο κόλος του όμως, να πω την αλήθεια, τα θέλει, να ξέρετε. Εδώ δεξιά είναι. Τώρα θα δει. Πάμε να κάνουμε σαματά. Guys, το παιχνίδι εξελίσσεται, έχει πάρα πολύ ωραία ιστορία. Είδατε, μας έκαψε ο Dennis. Ο μεγάλος Dennis, ο μεγάλος κοπρίτης ο Dennis, θα το πω μάλλον. Το μαγαζί, όχι το μαγαζί, την αποθήκη μαζί με το μαγαζί, πείτε το μαγαζί γιατί η καντίνα μας είναι το μαγαζί μας. Μετά δεν είχαμε τι να κάνουμε, μας πρόσφερε δουλειά ο Λουτσιάνο, μάθαμε τη δουλειά σαν Ιταλός, σαν πίτσα. Οπότε ξέρουμε να φτιάχνουμε και πίτσα από εδώ και πέρα. Μας έδωσε μετά το δικό του φορτηγό που είχε στην αυτοκρατορία του Λουτσιάνο. Και τώρα πάμε να... στο χώρο του Dennis. Τώρα τι θα κάνουμε, δεν ξέρω αν κάνουμε σαματά ή θα του μιλήσουμε ή θα τα βρούμε. Αλλά πάμε στο χώρο του, τον καράζ του. Λέει να του βάλουμε, να του σήξουμε φωτιά κι εμείς. Αλλά κι αυτός ο Λουτσιάνο αμέσως τον κάρφωσε που είναι. Λοιπόν, φιλαράκι Dennis. Θέλω να δω πραγματικά τι θα γίνει τώρα. Έχω αγωνία, θέλω να του σήξω φωτιά. Καράζ, το σπίτι του. Όπα, μαντραπίδα. Μπήκαμε μέσα. I don't see any alarms. I should take my time here. Παίρνουμε revenge τώρα. Λοιπόν. Huh. Closed door. A lockpick could be useful. And you've left a few of them right behind my garage. Big mistake, Dennis. Oh, άφησε lockpick που μπήκε μέσα ο Ντενάκος. Και το πήραμε και εμείς. Slowly. Και εδώ ξέρετε Slowly. Ότι έχουμε μια... Need to find the right αλφα εμπειρία. To twist the lock. Λοιπόν, από τα αμάξια που κλέβουμε στο gas station. Και λίγο ακόμα και το έχω. Got it. Το πήραμε, παιδιά. Μπήκαμε μέσα. Είμαστε στο γκαράζ so dark. Του μικρού. Looks like Dennis is not here. What now? Maybe a screwdriver. Needs to be Έχει here φώτα somewhere. Εδώ. Να ανοίξω φώτα. Λέω να μην ανοίξουμε φώτα, να μην δώσουμε στόχο. Βλέπω το κατσαβίδι κάπου εκεί, αλλά δεν βλέπω και τι άλλο έχει εδώ μέσα. Οπότε ας ανοίξουμε λίγο τα φώτα. Καλύτερα. Λοιπόν, ωραίο, ε. Ο Big D εδώ πέρα. Wait, what are the numbers on the table? Some sort of code? Need to check it after I finish with this. 3792. 3792. 3792. Ω, θα το σκάσουμε τα λάστιχα. Έλα ρε, γουστάρω. Τι ιστορία έχει το game, ρε φίλε.
Δώσ' του μία καλή... Α! Δεν είναι και εύκολο. Α, πρέπει να πετύχεις εδώ. Ένα. Αχ! Πάμε λίγο. Πρέπει να πάει στον κύκλο μέσα. Έλα. Φύγαμε. Νόμιζα να τα σκάσεις κατευθείαν εσύ. Βαλβίδα πάει μάλλον, ε. Ωραία, πάει και αυτό. Άλλα δύο έχουμε μείνει, παιδιά. Λέτε και αυτοί που έρχονται στον gas station για λάση για να τους τα τρυπάει ο Ντενής. Λοιπόν, πάρ' το κι αυτό. Πάρ' το κι αυτό και έχουμε άλλο ένα. Πάρ' το κι αυτό. Get a... ωραία. Στο office. Εδώ πάνω είναι το office. Κωδικό. 3529 ήτανε. Όχι ρε. Τι ήτανε ρε. 3729. Το ξέχασα κιόλας. 3792. Τα θυμόμουν τα νούμερα, αλλά... 3792. Όπα, έχει αφήσει και το PC το ανοιχτό. Κάτσε με μαζί τώρα το τσογουλάνι εδώ πέρα. Λοιπόν, έχει να σπάσουμε κωδικό. Ε, φίλε, αυτό θυμίζει αρκετά το Spider-Man, τους κωδικούς που κάνανε έτσι εκεί. Ωραία. Εύκολο είναι. Πρέπει να πάει πάνω απλά αυτό. Δίνω εδώ. Μετά πάω πάνω. Δίνουμε εδώ. Έλα, το σπάσαμε. Του σπάσαμε τον κωδικό του. Ω, έχουμε να κλέψουμε λεφτά εδώ στο χρηματοκιβώτιο. 949. Πόσο το πήραμε, ρε παιδιά. Φτάσαμε χιλιάρικο σχεδόν. Get out of the garage, πάμε να φύγουμε. Δεν του βάλαμε φωτιά, δεν του κάναμε ζημιά. Του κλέψαμε τα λεφτά. Με σταχρώσαγε. Με λίγα λόγια, παιδιά. Δεν τα κλέψαμε απλά. Ήθελε και το καπαθέ. Πάμε να φύγουμε τώρα. Ελπίζω να μην έρθει εδώ και πλακωθούμε τώρα στο ξύλο. Ωραία. Γίναμε και ληστές. Για χάρη του μικρού μας φιλαράκου, του Big D, του Dennis. Big D κιόλας. Ήταν και ο Small D στο gas station. Εκεί έρχεται, τρώει το ξύλο του και φεύγει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να φύγουμε. Ελπίζω να μην μας δει κανένας εδώ και τα καρφώσει. Bloody Burger, new layout. So, you have chosen revenge? Clara, yes. Hey! What do you mean? Listen, kid. You're 30 years too young to play dumb with me. I know what you did and expected better of you. Listen, Clara, I... If it's an excuse or a justification, I really am not interested. But... I called to tell you the case with reimbursement is going... poorly. But you seem to have all the money you need to repair your garage. I'll see what I can do, but ακριβώς. I won't promise anything. Okay. Talk to you Δεν συμφωνεί με αυτό που κάναμε η Κλάρα, αλλά λέει τώρα έχεις τα λεφτά να κάνεις το... I guess. Την αναβάθμιση στον γκαράζ σου. Λοιπόν, δες. Να δούμε τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Πρέπει να κάνουμε use για να κάνουμε paint το interior. Να βάψουμε το εσωτερικό εδώ του γκαράζ. Ωραία. Well, let's get to work. Πάμε να στρωθούμε λίγο στη δουλειά. Εδώ τι είναι όλα αυτά. Τα φόπλακες. Από πού. Τι διακόσμηση είχε ο μπαμπάς εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε στο garage και walls. Και έχουμε extras εδώ που είναι είσοδο. Να το βάλουμε ό,τι χρώματα εμείς γουστάρουμε. Δεν τα έχουμε ξεκλειδώσει όλα, αλλά έχουμε μια ποικιλία. Side walls και computer walls. Οπότε πάμε το entrance. Halloween δεν μου αρέσει. Θα βάλουμε wow. αυτό. The garage gained a second life. Time to sleep. Όλο. Ας time to sleep. Δούλεψε εδώ. Δεν με αφήνει να δουλέψω. Ωραία, τα βάλαμε. Side walls και computer wall. Αυτό αλλάζει κάτι. Δεν είναι μπλε ή είναι το σκουριασμένο αυτό. Βάλε αυτό. Ωραία. Και τώρα παιδιδες, από ό,τι βλέπετε, έχουμε βάψει αυτό εδώ. Το έχουμε βάψει. Λαμαρίνες είναι, τσίγκος. Οπότε τον φτιάξαμε έτσι.
Έχουμε φτιάξει τον τοίχο εδώ πίσω με αυτό εδώ πέρα το χρώμα. Και πάμε να κοιμηθούμε τώρα. Για να ξεκοστούμε το πρωί, να έχουμε μια νέα μέρα, να δούμε τι θα ξημερώσει και τι θα κάνουμε. Ελπίζω μην έρθει πάλι εδώ. Let's hope today will be better than the last one. Maybe I should go to the business park. I haven't checked there for any potential customers. Ωραία. Πάμε να αναβαθμίσουμε το ψυγείο μας σε level 2. Customization έχουμε banner. Όπα, πάρτε, πάρτε μπανεράκι εδώ να δείτε τι φτιάχνουμε. Μπορούμε να βάλουμε αυτό, αλλά μπορούμε και αυτό. Πίτσα. Πίτσα είναι ο Λουτσιάνο, δεν θέλω να βάλω πίτσα. Ενώ έχει ο Λουτσιάνο το μαγαζί, οπότε θα βάλουμε τον μπεργκεράκι. Αφού μας έδωσε τη δουλειά, μην του κλέψουμε και τα λογότυπα κιόλας. Πίσω μπορούμε να βάλουμε φώτα από Halloween, έχει πολλά μπόλικα πραγματάκια. Καθρέφτες. Μπορούμε να βάλουμε αυτούς ή αυτούς. Βάλουμε αυτούς. Wheels, λαστιχάκια. Έχουμε αυτά, βάλουμε τα Michelin εδώ, με 75 ευρώ. Κάντα purchase. Βάψιμο δεν θέλουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Φώτα έχουμε. Οπότε πάμε στα upgrades να κάνουμε το freezer. Όχι το freezer, είπαμε το ψυγείο, το οποίο είναι fridge. Εδώ είμαστε. Σε στάδιο 2, χωράει, έχει 5 παραπάνω slots από το 20. Από τα 2.25 πήγαμε. Πού πήγαμε? Στα 25 πήγαμε, μάλλον. Ωραία. Μπορούμε να βάλουμε φούρνο. Α, έχουμε φούρνο, μας έχει βάλει. Να βάλουμε για ρύζι από κάτω, δεν το έχουμε ξεκλειδώσει. Prestige too low. Ωραία. Order back tables. Μπορείς να το αλλάξεις μετά. Τα ντουλάπια να τα αλλάξεις, να τα κάνουμε σαν του. Θα είναι σαν του Λουτσιάνο. Εγώ λέω να αφήσουμε έτσι. Order and pick up all products you need. Ωραία. Πάμε στην φίλη μας, την Κλάρα, και να παραγγείλουμε όλα τα πραγματάκια που θέλουμε. Γεια σου, ρε Κλάρα. Γεια σου, γεια σου. Collect order. Confirm. Και έχουμε φύγει και πάμε στο business park. Όπα. Μ' άκουσα εκεί τη ρόδα. Λοιπόν, business park είναι άλλο πάρκο από αυτό που είχαμε ξαναπάει. Είναι το ίδιο. Να δούμε σε ποιο σημείο είναι. Είναι εδώ κάτω, σχεδόν δίπλα στο μαγαζί, στο γκαράζ μας. Οπότε δεν έχουμε ξαναπάει σε εκείνη την περιοχή. Να δούμε και τι θα είναι. Βάλαμε λίγο rock. Όπα, μάζεψε τους άλλους. Για το business park, από πού πηγαίναμε, παιδιά? Δεν βγαίνει από εδώ, πρέπει να πάρω τον άλλο δρόμο. Αναστροφή τώρα και φεύγουμε. Έλα ρε ηρωκιά. Α, εδώ ήτανε. Ανοίγουν οι πόρτες για μας εδώ πέρα, οπότε φύγαμε. Πού μπαίνουμε τώρα εδώ μέσα στενά? Εδώ θα είναι κουστούμάτι τώρα, θα έρχονται από τη δουλειά, θα πεινασμένοι, θα βγαίνουν έξω, θα τρώνε. Και εμείς μπροστά στην πόρτα τους πάμε. Λοιπόν, στην Εθνική Τράπεζα θα είμαστε απ' έξω. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Θα φτιάξουμε καινούργια πράγματα λογικά σήμερα. Τσεκάρετε πάρκο με το Halloween, είναι ωραίο. Λοιπόν, καλησπέρα, έφτασε η καλύτερη καντίνα της πόλης. Λοιπόν, ανοίξουμε λίγο τα φώτα να βλέπουμε καλύτερα και έχουμε παραγγελία, τηλέφωνο. Let's get started. Το τηλέφωνο που χτυπάει στον κόσμο έξω. Δικό μου είναι. Βάλαμε λίγο ραδιοφωνάκι και έχουμε μία-δύο παραγγελίες. Dream Burger. Ποιος είναι, ρε παιδιά, με το τηλέφωνο? Σηκώστε το, σας παρακαλώ λίγο. Όπα, εδώ. Και έχουμε κόψιμο. Μπαμ. Λοιπόν, παιδιά, το τηλέφωνο λίγο, σας παρακαλώ. Είμαστε εκτός τέτοιο. Gas. Παιδιά, τόσο πολύ business είστε. Είπανε business, αλλά όχι τόσο. Λοιπόν, έχουμε πολλή δουλειά για εμείς. Λοιπόν, ψωμί έχουμε κόψει. Βάζουμε εδώ μπεργκεράκι, well done, bacon well done. Οπότε θέλουμε και μπεκονάκι, τσούξε και αυτό πάνω. Tomato slice, εδώ είμαστε. Κόψε, λοιπόν. Αυτά, άφησε τα εδώ προς το παρόν. Κόβουμε λίγο την ντοματούλα μας. Πάρτο, πάρτο, πάρτο. Μπορούμε να τη βάλουμε εδώ, να την έχουμε για να την παίρνουμε για τις υπόλοιπες. Βάλει και αυτό πάνω εκεί τώρα.
Well done και well done, δεν είπαμε, ναι. Οπότε onion slice. Φέρει και τα onion. Να κόψουμε και τα κρεμμυδάκια μας. Να τα έχουμε όλα έτοιμα. Βάλε και αυτά εδώ. Well done, well done. Πάρ' το ένα. Άφησε αυτά να ψήσουμε και τα ψωμάκια. Ξέχασα ότι θέλουν και τα ψωμάκια φρυγάνισμα. Λοιπόν, ας το ωραία έτσι. Τσίσλε, τέτοιο και μαγιονέζες. Θα βγάλουμε μαγιονέζες όλα αυτά έξω. Εδώ. Να τα έχουμε, να τα παίρνουμε. Και μουσταρδίτσα. Toasted, ωραία. Βάζουμε bacon από πάνω το μπιφτέκι μας. Ντομάτα. Κρεμμυδάκι. Τυράκι τσένταρ. Μαγιονέζα. Κλείνουμε. Και το δίνουμε στην παραγγελία νούμερο 1. Έτοιμος. 4 bonus και πήραμε 18-22. Πολύ καλά για ένα μπεργκεράκι. Ήταν το καλό το μπέργκερ όμως. Farmer Burger. Λοιπόν, έπρεπε να είχαμε κόψει ήδη το στάκι. Nice. Ελπίζω να προλάβουμε, παιδιά. Κόψε εδώ καρβούνι σέτα. Μπιφτεκάκι θα θέλει σίγουρα, αλλιώς δεν θα το λέγω ένα μπέργκερ. Meat rare. Well done το bacon. Βγάλε και αυτό. Όχι αυτό, μέσα αυτό. Πέτα το. Λοιπόν, rare. Ωραία, rare. Το τέτοιο. Bacon well done. Ο άλλος θέλει και μαγιονεζάκι. Double burger, μαγιονέζα. Ω, αυτό θα χρεώνεται και παραπάνω, παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνετε. Έχουμε αρκετή κίνηση πάλι. Και έχουμε. Να περιμένουμε αυτό να γίνει well done. Και προχωράμε λίγο. Ωραία. Θέλουμε 2 onion slice. 1. 2. Κέτσαπ. Καπακώνουμε. Και το βάζουμε στο νούμερο 2. Farmer Burger είναι έτοιμο. 19 ευρώ. Και φύγαμε για την επόμενη. Φρυγάνισμα το ψωμάκι. Κόψουμε πρώτα. Έτοιμο. 1. 2. Μπεργκεράκι διπλό. Οπότε είναι μερακλής αυτός. Τον κατάλαβα. Θέλουμε και bacon well done. Θέλει medium το μπιφτέκι του. Οπότε να βγάλουμε εδώ το κουτάκι μας. Medium. Αυτά δεν χωράνε. Λοιπόν, αυτά είναι έτοιμα. Κούμποση και αυτά. Mid rare, medium. Περιμένουμε. Medium 1. Medium 2. Τα βάλαμε πιο λεπτά σε αυτόν ή όχι. Well done αυτό. Tomato slice. Και έχουμε και ένα bacon burger μετά. Κάτσε να δούμε λίγο τι χρειάζεται ο άλλος. Κούμπος ένα εδώ. Medium, well done. Οπότε μετά ντοματούλα. Cheese slice. Μαγιονέζα. Βγάζουμε τα ψωμάκια από τον άλλον. Πέτα και ένα μπέργκερ επάνω. Συμπαραγγελία νούμερο 3, το double. Έφυγες. 21 ευρώ. 25 μαζί με τα tip. Και πάμε στο επόμενο να δούμε πώς το θέλει η rare το μπιφτεκάκι του. Οπότε λίγο ακόμα. Rare. Βάλε μπιφτέκι. Μπέικονάκι ήθελε, γιατί ήταν μπέικον το μπέργκερ. Το θέλει well done το μπέικονάκι, γιατί να είναι τραγανό έτσι περισσότερο, το θέλουν εμπόλοιποι έτσι. Το well done, το classic burger ketchup, ωραία. Αυτά. Βγάλε και ένα μπέργκερ γιατί το θέλει well done αυτός. Well done θέλει και το άλλο. Έτοιμο και το ψωμάκι μας. Κούμποστα εδώ. Αυτό το θέλει well done.
Όπου έχουν πάρει φωτιά τα τηλέφωνα εδώ, παιδιά. Πολύ απεξοπλισμένο κόσμο εδώ. Meat rare, well done το κρέας. Ο δεύτερος. Και ketchup. Το πρώτο θέλει rare, το έχουμε βάλει. Well done το bacon. Όμορφα. Και το κλείνουμε. Δεν θέλει κάτι άλλο ο άνθρωπος. Η νούμερο 4. Έφυγε. Well done το μπεργκεράκι μας. Κάτσα κλείσουμε μέχρι να έρθουν οι άλλοι. Κέτσαπ. Με όλες έκλεισα, ήρθανε. Βάλει και αυτό. Και πιστεύω είμαστε κομπλέ για τη νούμερο 5, το classic burger. Έτοιμος. Εδώ double burger μαγιονέζα. Ο άλλος τι θέλει rare, οπότε κάτσα να βάλουμε άλλο ένα rare. Να του δώσω και τη τελευταία παραγγελία αυτή. Θέλει και bacon αυτός. Well done. Ντομάτα. Rare. Έχουμε βάλει bacon, ντομάτα slice, μαγιονέζα. Και καπακώνουμε. Νούμερο 6, double burger, μαγιονέζα έτοιμο. 21, τέλεια. Bacon burger. Είπαμε meat rare. Λοιπόν, 1-2, έτοιμο και αυτό. Well done. Όπως το ήθελε η κυρία. Και είσαι έτοιμη. Στα 12 ευρώ αυτό. Και αυτά εδώ πέρα, κάτσε λίγο. Αυτά εδώ μου φαίνεται ότι μπορώ να τα βάλω στο ψυγείο και τα βάλω. Α, και είναι φετούλες. Και τα παίρνω ξανά από εδώ μέσα. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο λογικά. Κλείνουμε το μάτι. Να καθαρίσουμε λίγο με τη βούρσα. Έχει φτάσει στην 90% η βρωμιά. Έτοιμο σουγκαράκι, να κάνουμε και λίγο τον πάγκο. Γιατί βρώμησε κι αυτός. Δεν βρώμησε τόσο, αλλά είδατε ότι βγάζει βρωμιά αρκετή. Μπουκάλα έχουμε 39% απόθεμα. Σβήνουμε φώτα και φύγαμε. Έλα. Sure, what's on the docket? So, go back to your garage. I will explain everything once you arrive. Ωραία. I'm on my way. Κάτι μας έχει δουλειά η Κλάρα. Speak with Clara. Έλα. Έλα. Yes, ναι, ναι. Clara. Great timing. Straight to the point. I've just lost my delivery driver. I don't know for how long. And I thought that you might be the right person to fill in for him. Clara, of course. I can finally start to repay that debt I owe you. And if that's how you want to think about it, I'm not stopping you. But this will be a normal job. You will be paid like a normal delivery man. All right then. I've sent all the details to your PC. Ωραία, okay. Από ό,τι κατάλαβα, έφυγε ο υπάλληλος που είχε delivery, Clara. Και τώρα πρέπει να κάνουμε, αν θέλουμε, αλλά είπε ναι ο άλλος. Καταλαβαίνει. Α, βγάζεις καλά λεφτά, 100 με 125. Αλλά δεν έχει τύπ εδώ. Ωραία. Keep in mind that the delivery needs to be completed in a certain amount of time. Nobody wants to get their packages late. Understood. I'll do my best, Clara. Drive safe, kid. On my way. Need to hurry up. Άντε πάμε να το κάνουμε τώρα, παιδιά, και αυτό. Και κλείνουμε. Κάνουμε μια τελευταία. Εντάξει, αγόρι μου, δεν σε τρώει η Κλάρα. Όχι! Όχι, ευτυχώς ήταν η πινακίδα εκεί και μας έσωσε. Δεν γύρισε. Έχουμε 2 λεπτά. Να κάνουμε delivery. Φύγαμε. Όπα. Όπα. Εδώ έπρεπε να έρθω, ρε. Αλλού θα πήγαινα, στην Κλάρα θα πήγαινα. Έλα, φιλαράκο μου, τι έχεις πάθει. Keep up the pace. Φύγαμε, Κλάρα. Όπα! Τολμάζεψα κάτω, το γονάτισα. Θα της πω της Κλάρα, συγγνώμη, αλλά τον δικό σου τον έφαγα, δεν ξανά έχει delivery. Α, είναι η αποθήκη της Κλάρα. Από πίσω. Ωραία. Κλάρα, μην έρθεις και εσύ εδώ, γιατί... 75 ευρουλάκια. Για ένα λεπτό. Μια χαρά. Well done, kid. You're just on time. Ευχαριστώ, Κλάρα. I couldn't let you down. Thank you. Here's your reward. Thanks, Clara. See you later. Και τώρα μας πήρε ο άλλος. Έλα, Λουσιάνο. Got a destination in mind for the evening? Oh, hey, but, Luciano? No. I just finished at the park and haven't made any plans yet. Then you should visit my shop in the Italian district. Sounds interesting.
Go on. High Blaze is almost on the top of the hill. It's Next pretty hero. Close to a place you can park your truck to. It's too far away for my business. Λοιπόν, τώρα μας κάλεσε, έχει ένα event ο Λουτσιάνο. Αλλά δεν θα πάω. Θα πάμε στο επόμενο επεισόδιο όμως. Θα πάω, εννοείται θα πάω, αλλά θα πάμε στο επόμενο. Όπα, φωτιές εδώ, καπνούς, χαμός. Και στο επόμενο επεισόδιο, παιδιά, θα πάμε εδώ πάνω στο Italian District. Τώρα θα κάτσουμε λίγο εδώ στο γραφείο να ξεκουραστούμε, να βάλω λίγο τη μουσικούλα να παίζει. Και εμείς, παιδιά, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο με το Food Truck Simulator. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό. Είδαμε λίγο την ιστορία να κυλάει. Είδαμε να μας προσφέρει δουλειά η Κλάρα και ο Λουτσιάνο στην αρχή. Και ο Λουτσιάνο δεν μας πρόσφερε μόνο δουλειά, αλλά μας πρόσφερε και το όχημα που βλέπετε μπροστά για να κάνουμε τη δουλειά που κάναμε μέχρι τώρα. Και τώρα στο επόμενο επεισόδιο θα πάμε στο μαγαζί του Λουτσιάνο, στο Italian District, στο λόφο εκεί, να δούμε τι έχει να κάνει. Έχει κάτι, ένα event από ό,τι μας είπε, οπότε θα το δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε και να περιμένετε το επόμενο βίντεο. Αν δεν θέλετε να χάσετε επόμενο επεισόδιο με το Food Truck Simulator, σιγουρευτείτε ότι έχετε κάνει εγγραφούλα, ότι έχετε πατήσει το καμπανάκι να σας έχει ειδοποιήσει όταν ανέβει νέο βίντεο. Αν θέλετε να βοηθήσετε λίγο παραπάνω να διαδοθεί σε περισσότερα άτομα, αφήστε ένα like και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια χαρά σε όλους!